Καλησπέρα σε αυτό το σημείο τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, νομικός και διδάκτορ Οθωμανικής Ιστορίας στο Πάντιο, ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει πολύ καλά την Τουρκία. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ την πρόσκληση στη φιλοξενία. Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζουμε να χάνουμε το μέτρημα με αυτούς τους χάρτες, τους προκλητικούς χάρτες, σε ό,τι αφορά πάντως αυτών των γκρίζων λύκων, επειδή σας παρακολουθώ και σας διαβάζω. Έχετε πει ότι είναι ένα στοιχείο που μπορεί η Ελλάδα να το αξιοποιήσει υπέρ της διεθνώς. Σωστά, σωστά. Άκουσα την ωραία εισαγωγική σας συζήτηση προηγουμένως. Συμφωνώ απολύτως. Σε επίρρωση λοιπόν αυτών που είπατε και στο ερώτημά σας τώρα, με την νομική μου ιδιότητα μιλώντας, πλέον η Τουρκία δεν μας δίνει ένα στοιχείο που πιθανολογούμε ότι είναι εχθρός μας και ότι επιβουλεύεται γενικώς τα ελληνικά εδάφη και την ελληνική κυριαρχία, αλλά πλέον έχουμε αποδεικτικό στοιχείο. Άρα λοιπόν αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, δηλαδή αυτός ο χάρτης που είναι ένας διευρυμένος χάρτης της Μαυίωτάν, της γαλάζιας πατρίδας, περικλείοντας πλέον μέσα και την Κρήτη, θα πρέπει να τον είδανε, σαφώς και κάναν και δηλώσεις, αλλά θα πρέπει επισήμως να κατατεθεί από την Ελλάδα οπουδήποτε συμμετέχει η Τουρκία, δηλαδή σε ΝΑΤΟ, σε ΟΗΕ, σε όλες τις επιτροπές, γιατί συμμετέχει ως observer, ως παρατηρητής, ακόμα και στις ευρωπαϊκές επιτροπές, και να καταγγελθεί και να ζητηθούν από αυτούς τους οργανισμούς να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, σοβαρότατες, επιπλήξεις δηλαδή σοβαρές, και από εκεί και πέρα είναι μια απόδειξη γιατί η Ελλάδα θεωρεί την Τουρκία εχθρό και όχι σύμμαχό της. Ότι αυτό είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, και ορθώς η Ελλάδα, εφόσον απειλείται πλέον, όχι απειλείται, προσέξτε, έχουμε επιχάρτου διεκδίκηση πλέον, συνομολόγηση δηλαδή. Εφόσον λοιπόν η Τουρκία συνομολογεί ότι διεκδικεί τα ελληνικά εδάφη, η Ελλάδα ορθώς έχει στρατιωτικοποιημένα τα νησιά της, από τον Εύρο ξεκινώντας δηλαδή, μέχρι τα νησιά όλα και φτάνοντας μέχρι το Καστελόριζο, και ορθώς υπάρχουν και οι βάσεις που έχουμε γενικώς στην Κρήτη. Πάντως, λοιπόν, αναφορικά περίπτωση, με αυτές τις εικόνες, θεωρείτε ότι δεν αντιδράσαμε επαρκώς, ότι δεν αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση επαρκώς, ότι δεν έκανε δηλαδή κάτι παραπάνω? Κοιτάξτε τώρα, εδώ. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση που κάνουμε οι σχολιαστές, οι οποίοι, αν θέλετε, είναι και ανέξοδοι, και είναι τελείως διαφορετική αυτή που κάνει μια επίσημη χώρα. Θεωρώ βεβαίως ότι σαφώς εδώ δεν έχουμε μια επίσημη. Έναν επίσημο χάρτη που βγήκε από την τουρκική κυβέρνηση, βγήκε από μια παραστρατιωτική ουσιαστικά οργάνωση, τους Γκρίζους Λύκους, οι οποίοι μετέχουν και βοηθούν το κόμμα του Μπαξελή, που βοηθάει την κυβέρνηση Ερντογάν. Άρα λέτε ότι λοιπόν δεν παράγει νομικό αποτέλεσμα αυτός ο χάρτης. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Ένας καταπατητής σαφώς δεν έχει άμεσα δικαίωμα σε κάτι και έρχεται να καταπατήσει τους τίτλους σου που έχει εσύ ο κύριος. Ετούτης θέλει να οικοδομήσει με την αμφισβήτηση ο καταπατητής, έτσι, στο απλό, στο καθημερινό αστικό δίκαιο, να οικοδομήσει λίγο-λίγο το δικαίωμά του, το οποίο να το στηρίξει κάποια στιγμή σε μια χρησικτησία, ελπίζοντας ότι η χρησικτησία, δηλαδή η de facto χρήση, να γίνει και de jure, δηλαδή να αποκτήσει τίτλο και αυτός, έστω δια χρησικτησίας. Η Τουρκία λοιπόν οικοδομεί με όλες αυτές τις αμφισβητήσεις, με αυτούς τους χάρτες, με το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο είναι ακυρώσιμο, δηλαδή με την έννοια μπορεί να ακυρωθεί, δεν έχει ακυρωθεί ακόμα. Και ως εκ τούτου, όλα αυτά, ναι, δεν παράγουν άμεσα νομικά αποτελέσματα, αλλά ως τουβλάκι μπορούμε να τα δούμε σαν μια λογική χρησικτησίας, έστω και αν δεν ισχύει στο διεθνές δίκαιο, εντούτοις μια λογική οικοδόμησης απαιτήσεων σε βάθος χρόνου για την Τουρκία. Βεβαίως, δεν ισχύουν αυτά στην παρούσα, όμως τα λαμβάνουμε υπόψη. Και βεβαίως δεν είναι η επίσημη θέση του Ερντογάν. Επίσημα, τυπικά δηλαδή, είναι όμως του συγκυβερνήτη του, τον Μπαξελή, που τον βοηθούν οι Γκρίζοι Λύκοι, σαφώς των Γκρίζων Λύκων. Από τη στιγμή που βγάζει φωτογραφία ο Μπαξελή μαζί, σημαίνει ότι το αποδέχεται. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα, όπως και να το κάνει. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα. Και από τη στιγμή που ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έστω μέσω Twitter, ρωτάει, είναι αυτή η επίσημη θέση της Τουρκίας, και η Τουρκία δια της απουσίας της, δια της αποχής της, δια της ανοχής της που δείχνει, είναι σαν να συνομολογεί, θεωρώ ότι εγώ δηλαδή τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή είναι η επίσημη θέση της Τουρκίας, με αυτό έχουμε να κάνουμε. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να κληθεί, ταπεινή μου άποψη, ο Τούρκος πρέσβης να γίνει ένα διάβημα και να μας εξηγήσει ποια είναι η επίσημη θέση της χώρας του, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει εκείνο που είπα στην αρχή, ότι πρέπει να καταγγελθεί σε όλα τα φόρα, σε όλους τους οργανισμούς που συμμετέχει η Τουρκία, ότι πλέον δεν είναι απειλητική απλώς, είναι διεκδικητική συγκεκριμένα, και ότι η Ελλάδα ορθώς
είναι εξοπλισμένη στα σημεία που είναι εξοπλισμένη και τη θεωρεί αντίπαλο, εχθρό και όχι σύμμαχο. Εσύ είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Η επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια είναι μια λύση? Κοιτάξτε, είναι μια λύση. Σαφώς είναι μια λύση και τη δικαιούμαστε να την κάνουμε. Όμως, ξέρετε, πέραν των νομικών και των ηθικών, υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις. Επομένως, αυτοί που διοικούν την Ελλάδα θα πάρουν την απόφαση πότε και πώς θα το κάνουν. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν δύο ειδών στήριξης. Η πρώτη είναι σαφώς η κοινή γνώμη. Δηλαδή, ότι ο λαός πρέπει να είναι ενωμένος σε κάτι τέτοιο, διότι αυτό θα φέρει σαφώς κάποιες αντιδράσεις, κάποια απόνερα. Δεν θα είναι έτσι αυρόχης ποσίχος να βρέξουμε τα πόδια μας. Απ' την άλλη μεριά, θεωρώ ότι εφόσον ανήκουμε σε μεγάλους οργανισμούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφώς ενημερώνεται και η Αμερική γιατί έχει βάση στην Ελλάδα, θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Όμως, τα 12 ναυτικά μίλια δεν είναι τόσο θέμα αποκλειστικά Ελλάδος-Τουρκίας. Αν θέλετε, είναι περισσότερο και τρίτων χωρών μεγάλων που περνάνε μέσα από τα διεθνή ύδατα και κυρίως ήταν και είναι και θέμα Σοβιετικών παλιά και σήμερα Ρώσων, που δεν ξέρω αν είναι φύλλα προσκύμενη σε κάτι τέτοιο. Θέλω λίγο να σας πάω στο εξής, διότι πολλής λόγος γίνεται για τον επίμαχο χάρτη των γκρίζων λύκων. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη χάρτης και μάλιστα υπήρχε τουλάχιστον μέχρι πρότιμο στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας, που αφορά τη ζώνη ευθύνης της τουρκικής ακτοφυλακής. Φαντάζομαι τον έχετε υπόψη σας. Εγώ θα ήθελα να το δείξουμε και full screen για να καταλάβει ο κόσμος και θέλω λίγο να το εξηγήσω. Όπως φαίνεται λοιπόν στο συγκεκριμένο χάρτη, κατ' ουσίαν κόβει την Ελλάδα στη μέση, αφαιρώντας τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, φτάνοντας μέχρι την Κρήτη, εξαφανίζει το Καστελόριζο και το σύμπλεγμα της Στρογγύλης, κόβει την Κύπρο στη μέση. Το συγκεκριμένο χάρτη, επαναλαμβάνω, τον είχε αναρτήσει το επίσημο τουρκικό κράτος. Εδώ τι γίνεται? Μπράβο σας. Πολύ σωστή παρατήρηση και πραγματικά έτσι, από όλες τις συνεντεύξεις που έχω δώσει, είναι η πρώτη που γίνεται τόσο στοχευμένα. Λοιπόν, προσέξτε. Πράγματι, αυτό είναι επίσημο χάρτη. Οι χάρτε ευθύνη, δηλαδή έρευνα και διάσωση, σχετίζονται με το πού η Τουρκία είναι διατεθειμένη να συνδράμει για το δημόσιο συμφέρον, το ευρύτερο δηλαδή, όσων πλέον στην Μεσόγειο και ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, και λέει ότι εγώ έχω πτυτικά μέσα και πλωτά μέσα να φτάσουν μέχρι εκεί να βοηθήσω, δηλαδή την αρρωγή. Σαφώ δεν χρειάζεται σε κάτι τέτοιο τη δικιά μα συνένεση. Όπως και εμείς δεν χρειαζόμαστε τη δικιά μας συνένεση όταν θα πας να κάνεις κάτι ανθρωπιστικό, δηλαδή να κάνεις έρευνα και διάσωση. Θα βγεις δηλαδή έξω από τα χωρικά σου ύδατα για να σώσεις κάτι που κινδυνεύει, ένα πλοίο, ανθρώπους ή οτιδήποτε. Η Τουρκία λοιπόν όμως δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να το κάνει αυτό, άσχετα αν εμείς δεν της το επιτρέπουμε, αλλά τρέχουμε, σπέβουμε πάντοτε πρώτοι. Δεν χρειάζεται τη συνένεσή μας για κάτι τέτοιο, ούτε εμείς τη δικιά τους. Έχουν κατατεθεί αυτοί οι χάρτες, όπως σκέφτεται, στο κεντρικό λιμεναρχείο που ελέγχεται της Μεσογείου στην Ισπανία. Όμως προσπαθεί με το χάρτη αυτό, ο οποίος είναι επίσημος, με το χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας, που πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει πρωτοεκδοθεί από το Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος κατά καιρούς διευρύνεται και παντρεύεται με άλλους αυθαίρετους χάρτες. Συν το τουρκολιβικό μνημόνιο, συν το τουριστικό Τουρκετζίαν, τουρκικό Αιγαίο, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το να λέμε το Αιγαίο βρέχει και τις τουρκικές ακτές. Και είναι τελείως διαφορετικό να λέμε τουρκικό Αιγαίο, που σημαίνει ότι αυτομάτως υπάρχει και ένα άλλο που λέγεται ελληνικό Αιγαίο. Άρα λοιπόν αυτομάτως έχει διαφοριστεί έστω και για τουριστικούς λόγους το Αιγαίο στα δύο, το τουρκικό και το ελληνικό. Άρα λοιπόν λίγο το τουρκό Αιγαίο, λίγο ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας, λίγο οι χάρτες έρευνας και διάσωσης, λίγο το τουρκολιβικό σύμφωνο, όλα αυτά μαζί συν η ρητορική τους, αντιλαμβάνεστε ότι οικοδομούν κάτι το οποίο ιστορικά από την Τουρκία το έχουμε ξαναδεί.